Είμαι ακόμα ένας θηρορός στο That's Not My Neighbor και σήμερα πρέπει να βρούμε πιο σπάνιους σωσίες. Τρίτο επεισόδιο, είναι ξέρετε πως πάνε τα πράγματα. Έχουν περάσει πάρα πολύ θηρορή από εδώ. Να δούμε εσύ θα ζήσεις. Τι εννοεί ο κύριος? Καλησπέρα σας. Να σας πω πως στη λίστα είστε. Αναστάσια Μικαέλης. Βλέπω εδώ τα έγγραφά σας. Επιστρέφετε από το σχολείο, αλλά κυρία μου, μαζί με αυτά τα έγγραφα έπρεπε να δώσετε και μια ταυτοδιτούλα. Ναι, φέρτε την εδώ πέρα, μη σε πάρει και σε σηκώσει. Είσαι γεννημένη το 1985 και πηγαίνεις ακόμα σχολείο. Τι χρονολογία έχουμε στο παιχνίδι? Για να πάμε λίγο να σιγουρέψουμε με την Νασά Μικαέλης, τη μητέρα σας, αν όντως ισχύουν αυτά τα πράγματα, εντάξει. Νάτσα. Κόρη σας δεν είναι στο σπίτι? Βρελές, να είναι η αληθινή. Ξαναλέω, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ παρατικοί στα γράμματα, στα νούμερα, στις γκριμάτσες της, στα χαρακτηριστικά της, στα πάντα που έχει πάνω της. Αλλά αληθινή μου φαίνεσαι. Δεν είναι ψεύτικη, κανονική είναι. Πέρνα. Καινούριος είμαι στη δουλειά. Ελπίζω να μην έκανα πατάτα. Παραλίγο. Σας έχω ένα πασχαλινό δωράκι. Για περιορισμένο χρόνο μπορείς να βρεις την προσφορά Mr. Adwon Bundle στο creatorshop.gr, που στην ουσία μέσα θα έχει ένα t-shirt έκπληξη, ένα poster έκπληξη, κούπα και μπρελόκ σε μια πολύ προνομιακή τιμή. Τι περιμένεις? Πάντα το πρώτο link στην περιγραφή και πάρ' το γρήγορα, επειδή ισχύει μέχρι τις 3 Μαΐου. Κάνε γρήγορα. Παραλίγο αυτός ο κύριος να μπει μέσα χωρίς να μου δώσει τα γραφά του. Άντε καλέ. Γεια σας, γεια σας. Είστε ο, δεν είστε στη λίστα, είστε ο. Αυτός είστε. Αλμπερτσίνκι Πίτσιμαν. Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραίο, φαίνεσαι στα έγγραφά σου. Φαίνεσαι να είσαι πόπα μάν μου, αλλά να σου πω. Μουστάκι ναι, μεγάλη μύτη ναι. Μεγάλο πρόσωπο ναι, έχεις λίγο το πηγούνι σου, είναι λίγο... Πώς θα το πω, μεγάλων έξτρα διαστάσεων. Αλλά δεν βλέπω κάποια διαφορά. Ίδια μαλλιά, ίδια φρύδια, μάτια, αυτιά, ρούχα. Άμα ήταν κάτι λάθος, θα έπρεπε να το δω μέχρι τώρα. Θέλετε να μου πείτε γιατί δεν είσαι στη λίστα? Ξέρετε τώρα πως είναι, τρέχουμε στη δουλειά. Πέρα, δούτε, πέρα, δούτε, δεν ξεχάστε. Μου κάνατε όμως πάρα πολύ δύσκολη τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή, κύριε. Δηλαδή, θέλετε να πάρω τηλέφωνο, DDD? Δεν θέλετε, γιατί θα σας εξολοθρεύσει το π*** σας. Οπότε, σκέφτομαι αν πάρω τηλέφωνο ή όχι. Γιατί θέλω να καταφέρω να λύσω αυτή την υπόθεση χωρίς να τηλεφωνήσω στο σπίτι, να δω αν όντως είναι ο πατέρας εκεί. Οπότε, ξέρετε τι θα κάνω. Θα σας αφήσω να περάσετε. Ελπίζω να μην έλωσα. Κάποιες φορές πρέπει να έχουμε απλά καλή όραση. Γεια σας! Βρε μαντάμ μας μαζέλ σελενές. Γεια σας, είστε στη λίστα, αλλά να σας πω, τα έγγραφά σας. Ορίστε μαρέ! Μαρέ να πεις την δεύτερη σου εγγονή. Είσαι και μοντέλο, φαίνεσαι λίγο υπερήφανη που είσαι μοντέλο. Ναι, η αλήθεια είναι ταιριάζεις, ταιριάζεις με αυτή τη δουλειά. Α, κάτσε ρε, αυτές είναι δίδυμες. Κάτσε. Σελενέ και Λορενές, Ζουρεντζέγγεν. Η Σελενέ έχει στα αριστερά την ελιά και η Ελενόη στα δεξιά. Ωραία, ωραία. Σωστό φαίνεται. Σωστό. Τα έγγραφα είναι σωστά. Φρύδια, τούφα στο κεφάλι της. Ακόμα και οι τούφες είναι διαφορετικές. Αριστερά και δεξιά, δεν μπορώ. Τι γίνεται, οι προηγούμενοι θηρωροί σκότωσαν τόσους σωσίες που δεν έχει μείνει κανένας? Ταυτότητα ναι, εμφάνιση ναι. Ναι, ναι. Περνάτε. Τώρα το να είσαι ένας θηρωρός που δεν χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια. Roman Stilsky, φαίνεται να είστε και στη λίστα. Ταυτότητα, έγγραφα. Αυτό είναι λίγο ύποπτο, θα σας άφηνα να περάσετε έτσι, αλλά έχω μια υποψία για αυτό που γράφετε. Δεν είμαι σωσίας. Είμαι ένας κανονικός άνθρωπος με μια κανονική συμπεριφορά. Απλά αφήστε με να πω μέσα. Να κάνω τις συνηθισμένες μου ανθρώπινες καθημερινές ασχολίες. Όχι. Να έλεγα ότι δεν είναι ύποπτο, είναι ύποπτο και έχετε και μια γυναίκα μέσα στο σπίτι. Είναι κρίμα δηλαδή. Έχετε μεγάλη μύτη. Έχετε μια ουλή στα δεξιά σας. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και... Ω!
Όχι, άμισο λεπτάκι. Θα πάρω και ένα τηλεφωνάκι να το σιγουρέψουμε και θα γελάσουμε και από πάνω. Αλλά. Κύριε, εγώ μανισκλίνγκι. Για δείτε λίγο τα έγγραφα αυτά. Βλέπετε μια διαφορά στα φρύδια. Ναι, μήπως εσείς κύριε Σωσή έχετε μια άλλη γνώμη για τα φρύδια ενός ανθρώπου. Πόσο μάλλον του ανθρώπου που διαλέξατε να αντιγράψετε για να γίνετε αυτός ο Σωσίας. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ο κύριος Ρουμανάκος, τα φρύδια του είναι ενωμένα. Δεν είμαι πολύ μεγάλος φαν αυτού του ιδιαίτερου στυλ. Αλλά θα σου πω ότι ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος εκ μέρους σας. Και επίσης, μπορώ να πάρω και στο διαμέρισμα. Έτσι. Γιατί άμα πάρω στο διαμέρισμα, θα απαντήσει και γυναίκα και ο ίδιος ο εαυτός, θα μου πούνε «Α, γεια σας, είμαστε στο σπίτι, περνάμε καλά, δεν περιμένουμε κανέναν». Ωραία, μιλάει η Λόης, η γυναίκα. Δεν είναι στο σπίτι ο άντρας. Οπότε ο κύριος Σωσίας το έπαιξε καλά. Δηλαδή έχει παρακολουθήσει το θύμα και ξέρει τι ώρες πρέπει να μπει μέσα. Αλλά σε τσάκωσα, φίλτατε. Να σου πω εγώ, δεις τα χαρτιά, γίνω όλα καλά, εντάξει. Λυπάμαι που θα σας το πω κύριε, αλλά το έτοιμά σας απορρίπτεται. Δεν θα δείτε το φως της μέρας ξανά. Επειδή ήρθατε σε αυτή την πολυκατοικία. Και αυτή η πολυκατοικία έχει τον καλύτερο θηρορό. Δεν ξέρω τώρα άλλες πολυκατοικίες τι κάνουν, αλλά εγώ είμαι εδώ. Ωραία. Πολύ καλή δουλειά, καθαρίστηκε κι αυτός. Συνέχισε τη μέρα σου. Βεβαίως θα τη συνεχίσω. Για τη δημοκρατία. Για την πια, λάθος παιχνίδι. Καταλαβαίνεις γιατί δεν τρώω έτσι, έτσι. Αφήσαμε μια ίδια τύπησα να εισέλθει μέσα στο κτίριο πριν λίγα λεπτά. Αυτό τι ήταν. Παρακαλώ, σε παρακαλώ να είσαι το λάθος και να μην ήταν το προηγούμενο κορίτσι το λάθος. Αναστάσια Μικαέλης. Στάσια Μικαέλης. Στάσια Μικαέλης. Μπαίνε σε όλο η διάπου να με πάρει και να με σηκώσει. Δεν γίνεται να είστε δίδυμες έτσι. Αν πάρω τηλέφωνο στην πολυκατοικία, υπάρχει περίπτωση να μην απαντήσει κανείς επειδή ξέρω εγώ είναι ήδη νεκρή στο δωμάτιο. Ωραία, μιλάει η Νάτσα και θα μου πει. Ότι είναι στο διαμέρισμα, ναι, αλλά ποια είναι αυτή που έχω μπροστά μου? Είναι αληθινή, είναι ψεύτικα. Έπρεπε να είχα πάρει τηλέφωνο πριν να το σιγουρέψω. Τώρα τα πράγματα γίνανε πολύ χειρότερα που δεν χρησιμοποίησα το τηλέφωνο. Ποιος στη λίστα είναι? Και τα έγγραφα. Και η ταυτότητα. Είναι εδώ όπως θα έπρεπε. Αριθμός ταυτότητας. 1326-9853-1323. 54-62! Τι λέει εδώ! Παναθεμάμαι! 4-62. Εσύ είσαι η ψεύτικα! Για ένα νούμερο! Για ένα νούμερο! Αν δεν καθόμουν να το δώσω τόσο μεγάλη σημασία και να... Πάλι καλά, έχω τα μάτια μου 14 και βλέπω τι μου γίνεται. Λοιπόν, ας πω λίγο. Ταυτότητά σας, ναι. Λάβε από κάτι διαφορετικό. Ναι, ξέρω, γενικά αυτά τα νούμερα είναι ένα μεγάλο μπέρδεμα. Οποιοςδήποτε μπορεί να το μπερδέψει. Οπότε εσύ, σαν Σωσία, μπέρδεψες ότι συμβαίνει. Αν δεν έκανες αυτό το ένα μικρό λαθάκι, θα την είχες σκαπουλάρει και θα σε έστελνα τώρα μέσα στο δωμάτιο με τη μάνα και την κόρη και θα τις έσφασες όλες. Έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά μπορούσες και καλύτερα. Το καλύτερό σου δεν ήταν αρκετό, όπως φαίνεται. Αντίο! Έφυγε κι αυτή. Συνέχισε να μας φέρνεις πτώματα. Θα συνεχίσω. Παρακαλώ. Ο επόμενος. Μπλα μπλα μπλα. Και σε εσάς. Δεν είστε στη λίστα. Για μισό λεπτό. Δεν είσαι στη λίστα. Κυρία Ραφτιλιέν Καπουτσίν. Μένω εδώ. Πήγανε πίσω από τους γονείς μου. Κατευθείαν ρίχνουμε μια ματιά στη ταυτότητα. 56, 85, 54, 56, 59, 63, 29. Σωστό. Σωστό. Τώρα τα μούτρα σας πώς είναι? Μύτη, χείλη, μάτια, αυτιά. Να μου φαίνονται καλά. Αυτή σωσής έχω γίνει τόσο καλή τώρα τελευταία. Δεν θα είχα παρατηρήσει τη βρωμιά που έχετε εδώ στο μαγουλάκι σας. Ναι, δεν φαίνεται ψεύτικο. Όχι, δεν είναι στάχτη κάτι. Εσείς ψέτε, ναι. Δηλαδή μου λες ότι δεν μοιάζω σε αυτά. Δες εδώ τα στοιχεία βρει καμένη. Βλέπω κύριε Σωσή ότι έχετε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά να τα κάνετε πλαστά όλα αυτά τα έγγραφα. Αλλά τα έγγραφα που έχουμε στην πολυκατοικία είναι πιο... Εμπιστεύσιμα να το πω, ναι. Τα εμπιστεύουμε περισσότερο, οπότε. Arrivederci. Έχεις πάρει φωτιά, νεαρέ μου. Δεν έχουμε που να τους βάλουμε, ρέμισε και λίγο. Κάτσε εγώ, αυτή. Τι. Αυτό που δεν είσαι στη λίστα. Τι να σας πω τώρα. Ωραία. Στίβε Ρουντί, κανόνισε. Είσαι και πιλότος.
56-58-45-45-59-65. Ναι. Όσο κι αν θα ήθελα να πατήσω το κόκκινο κουμπί, μου φαίνεστε... Σωστός. Αλλά, λόγω ότι δεν είστε σε σημερινή λίστα, θα αναγκαστώ να... Πάρω ένα τηλεφωνάκι. Επειδή την προηγούμενη φορά, επειδή δεν πήραμε τηλέφωνο, έγινε η μέρα μας χειρότερη. Αλλά καταφέραμε να σώσουμε την κατάσταση. Ωραία, δεν είναι σπίτι. Εντάξει, θέλω να πιστεύω να με πάρει και να με σηκώσει ότι αυτός εδώ τυπάκος είναι ο αλήθινος. Οπότε εκπληρείς τα πάντα στη λίστα και περνάς. Ω! Νάτσε μου, νάτσε μου, νάτσε μου. Δεν υπάρχει καν λόγος να πάρω τηλέφωνο, να ελέγξω τα στοιχεία σου, επειδή είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τις δύο κόρες σου που ήταν μία στην τελική, ναι. Ξέρω ότι η μάνα είναι στο σπίτι αυτή τη στιγμή, όπως και η κανονική κόρη της. Οπότε αυτό που θα κάνω τώρα είναι να σου μιλήσω λίγο, να σου πιάσω την κουβέντα, έτσι. Φά το κεφάλι μου! Κοιά, έχω αλλεργίες! Στο φυστικό βούτυρο? Αυτά να τα πεις αλλού. Σταμάτα να στέλνεις πτώματα, ρε μάγκα! Ω, σαν σε θυμάμαι, είσαι η μία στόνε και είσαι στη λίστα. Είσαι στη λίστα μία στόνε. Ωραία, ωραία μούτρα. Δασκάλα. Μακριά μαλλιά, μικρή μύτη, φακίδες. Μου φαίνεσαι πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Αλλά μπορεί και να είσαι αληθινή. Αυτέ, πες μου τη γυναίκα σου δεν είναι σπίτι. Ωραία. Είναι σωστή. Ωραία, ναι, έχει επιστρέψει τώρα. Θα τα πείτε σε λίγο. Όλα μου φαίνεται τέλεια. Τώρα, αν υπάρχει κάποιο λάθος. Μετά, 8-90. Όλα σωστά. Δεν μπορούσα να είμαι πιο σίγουρος για τον εαυτό μου. Κάτι περίεργο έχετε σήμερα πάνω σας, κύριε Αλφ Καπουτσέν. Στα έγγραφα. Δεν σας θυμάμαι έτσι. Που είστε και δικηγόρος πάνω θεμά σας. Ναι. Λείπει ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα από πάνω σας. Που αυτό είναι η μουστάκα σας. Αλφ Καπουτσέν, να ρωτήσω πού πήγε η μουστάκα σας. Ξέχασα το μπουστάκι! Ήξερα ότι κάτι ξέχασα! Με τσάκωσες! Ω, να με πάρει και να με σηκώσει. Πρώτη φορά μας μιλάει ένας σωσίας. Οπότε δεν θα χάσω αυτή την ευκαιρία να πάρω κατευθείαν αμέσως τηλέφωνο. Θα του πιάσω κουβέντα όσο μπορώ. Θέλεις να δεις την κανονική μου μορφή? Άνοιξε την πόρτα και θα σου δείξω. Και καταλογίστηκα πράγματα που λέτε, κύριε. Να ανοίξω την πόρτα. Εγώ, για ποιο με πέρασες? Υποτιμάτε τις ικανότητές μου ως θηρωρός. Πόσο νοιάζεσαι για τους γείτονές σου? Πιθανότατα δεν ξέρουν ούτε το όνομά σου και ότι ρισκάρεις τη ζωή σου καθημερινά για αυτούς. Άσε με να πω μέσα. Το θέλεις? Όχι, δεν το θέλω. Εσύ το θέλεις. Μη με πιέζεις. Ξέρεις πως δεν θα μπεις. Φοβάσαι? Θέλεις να σε πιστεύω μήπως τη νύχτα όσο κοιμάσαι? Ο άντρας σας δεν είναι στο σπίτι. Επέστρεψε, ναι, αλλά δεν θα έλεγα πως είναι... Ο αληθινός σας άντρας. Έχετε πάντως μεγάλη αποφασιστικότητα που θέλετε να μπείτε τόσο πολύ μέσα ενώ σας τσάκωσα. Κίνδυνος, αυτός μιλάει. Δαγκώνει, προσοχή! Παναγία μου, χάσαμε τους μισούς! Πάω να καθαρίσω τα δικά τους πτώματα. Αν πιστεύετε πως θα πεθάνει, κάντε ένα τεράστιο like. Εσύ τι θες πάλι, τι. Δεν ξέρω ποιο είναι το νόημα της ζωής, εντάξει. Δεν έχω ιδέα. Μπορεί να γράφετε πράγματα κάτω στα σχόλια εσείς, αλλά εγώ δεν έχω βρει την απάντηση μέσα από το παιχνίδι το ίδιο. Οπότε, τι να σου πω, Μπανάνες. Αλήθεια, δεν είναι μπανάνες. Τι να σου πω. Έζησα. Καλά, πώς θα περάσετε σήμερα? Η Ζακ Γκάους, λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό πάνω από την ταυτότητά σας. ναι. Μοιάζεται πολύ, αλλά πού είναι η ημερομηνία? Δεν βλέπω κάτι λάθος. Δεν βλέπεις κάτι λάθος, Άντε, επειδή έχω τις ορεξούλες μου σήμερα. Λες να είναι γείτονας. Απλά να έλουσε με την ταυτότητα επειδή δεν γνωρίζει. Δεν φαίνεται όμως σαν άτομο που να μην γνωρίζει. Ελπίζω να μην σκόψει σαν γείτονα. Έφυγε κι αυτός. Αποστολή εξετελέστη. Για λίγο έλεγε ότι δεν είναι σωσίας και ότι είναι αθώος, αλλά εσύ ξέρεις να κρίνεις καλύτερα. Ω, εσείς είστε επιτέλους η πραγματική μορφή σας. Νομίζω είστε. Ο αληθινός ήταν. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κι άλλο σωσίας που πήρε την ίδια αυτή μορφή όπως την προηγούμενη κοπέλα, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω τίποτα. Περάστε. Ρισκάρω, άτιμος, ρισκάρω. Hey, ταυτότητα. Πέτα την. Εντάξει, ξέχασα, καλέ. Καλέ, Άγκους Τζιμπριάνι, είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Το θέμα είναι, είσαι ίδιος. Μουστάκα, μύτη, μάτια, φρύδια, αυτιά, χαμόγελο. 56-536. 98-845. Πιστεύω ότι έχω δίκιο, εντάξει. Το ελπίζω. Ω, εσείς αληθινοί. Κάτσε, περίμενε. Είμαι σίγουρος πως η αληθινή είναι μέσα στο διαμέρισμα. Λέτε να στείλα ψεύτικη μέσα.
Όχι, ήταν ήδη η νάτσα μέσα στο διαμέρισμα. Τσουα το μάτ. Δε κουντασάι. Επειδή θα μου κάψετε τα τελευταία κεφαλικά μου κύτταρα, να το σιγουρέψουμε. Η νάτσα μιλάει. Εντάξει. Ελπίζω να είναι η αληθινή νάτσα μέσα στο διαμέρισμα. Γιατί εσείς. Φίλτα την νάτσα. Κάτι κρύβεται. Ποιο από αυτά τα στοιχεία είναι λαθασμένα. Και πώς θα σας έβρισκα εγώ αν δεν ήξερα ότι είναι ήδη η νάτσα μέσα στο σπίτι. Τηρείς όλες τις προδιαγραφές για να μπεις μέσα, αλλά κάτι πάνω σου δεν μου κολλάει και ξέρεις ποιο είναι αυτό, ε. Δεν γίνεται να υπάρχουν δύο νάτσες. Μπορούν, αλλά δεν είναι αληθινές. Τόσο αν έχει καμία δίδυμη. Αλλά πόσο μου είπαν πριν λίγο στο τηλέφωνο, δεν περιμένουμε επισκέψεις. Τις έχω πάρει τις κοπελιές 1000 τηλέφωνα σήμερα, έτσι άφηνα να κοιμηθούν. Ξέρουμε όμως ότι δεν είσαι εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση στο διαμέρισμα να είναι ήδη ο Σωσίας, έτσι. Αυτός είναι ο Σωσίας, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι σε δίλημα για το τι αποφάσεις έχω κάνει ως τώρα. Μπράβο, μπράβο. Αλλά αυτός έχει θυστεί να σκοτώνουμε κόσμο. Πώς θα περάσουνε, φίλε. Μάλιστα, εντάξει, έχουν περάσει 3 εσάς σήμερα και ο ένας ήταν αληθινός. Λοιπόν, αρέσει που και οι ταυτότητες είναι ίδιες. Ναι, ο αληθινός δεν είναι έτσι, ναι. Δεν ξέρω πού τα βρήκες αυτά τα μάτια. Και αν είναι μάτια, επειδή φαίνεται ότι δεν κατάφερες να αντιγράψεις τα μάτια και ζωγράφισες με ένα μαρκαδόρο τα μάτια από πάνω. Μίλησα ήδη με μια τρομακτική έκδοση του εαυτού σας πριν λίγο, οπότε... Να σας πω, δεν τρέχει κάτι. Δεν προσπαθώ να μπω μέσα και να σας σκοτώσω όλους. Τι λες τώρα? Τα μάτια μου είναι ανθρώπινα μάτια φυσικά. Όπως σε όλων των ανθρώπων. Δεν καρφώθηκε σίγουρα. Στείλε τον στον άπειρο και ακόμα παραπέρα. Έτσι, έτσι, έτσι. Σκότωσε κι άλλους και φέτε σε εμάς. Βρες κι άλλες ασίες και όχι μόνο. Δηλαδή μου λες να σκοτώνω για ανθρώπους, δεν υπάρχει πρόβλημα με αυτό? Πολύ καλά κάνετε τη δουλειά σας, κύριε. Παίζει να είσαι το τελευταίο άτομο για σήμερα. Πρέπει να κρίνουμε σωστά. Μαργαρέτε Μπαμπλές, είστε εδώ. Ζωντανή. Και θέλω να πιστεύω αθώα. Είστε στο δεύτερο όροφο, τρίτο δωμάτιο. Φέρε, δώστε μου λίγο, Μάτια μύτη. Μου φαίνεστε κομπλέ, αλλά επειδή είμαι κουρασμένος από την πολλή δουλειά, θα ρίξω ένα τηλεφωνάκι. Να σιγουρευτούμε. Θέλω να πιστεύω. 1328-0 1459-0. Όλα σωστά. Μπείτε μέσα. Είμαι σίγουρος, όχι. Είμαι σίγουρος για το τι έχω καταφέρει σήμερα. Ρωμανάκο, πριν πέρασε ένας ίδιος σαν εσένα, σχεδόν ίδιος, οπότε για να μην κάτσουμε να τρέχουμε τώρα, κατευθείαν δεν χρειάζεται να ρίξω κανένα άλλο στοιχείο, ένα τηλεφωνάκι. Να μας πει η γυναίκα σας, που ελπίζω να είναι σπίτι. Πες μας, Λόις. Δεν είναι σπίτι. Επέστρεψε ένας άντρας, αλλά είναι ο δικός σας άντρας. 48-39-24-059-684. Σωστή ταυτότητα. Σωστά γράμματα στο όνομα. Είναι αυτός. Δεν θα μπορούσα να το πούμε περισσότερη σιγουριά. Τι! Πώς! Τι έλουσα! Πιάσαμε 8 σωσίες, δεν σκοτώσαμε ούτε έναν γείτονα, άφησε έναν μέσα. Ποιος? Ο Αλμπέρτσκι δεν είχε το DDD logo. Αυτό εδώ. Μόνο γι' αυτό πεθάναμε. Α, πέθανα, δεν πρέπει να ζωφτείτε. Πού! Είμαι ένας καινούριος ιδωρός και φοράω μετ, Mr. Αντών. Ραχιολάκια, κούπες, τίσερ, φούτε και πάρα πολλά άλλα αξεσουάρ. Πάρε ένα σουβενίρ και υποστήριξε το κανάλι με το πρώτο link στην περιγραφή στο creatorshop.gr. Γεια σου, εσύ ποια τις δύο δίδυμες είσαι που δεν μου δίνεις ταυτότητα και τρελαίνομαι? Είσαι Λενέ. Είσαι Σελέν. Σελέν, Μελέν. Πού Σελέν? Ώστε και οι δύο είναι έξω, καμία δεν είναι στο σπίτι, οπότε πρέπει να κρίνω με αυτό που βλέπω. Είστε και οι δύο ίδιες φτούμε σας ματιάξω. Περνάς. Και ο Θεός μαζί μας. Δεν περιμένεις κανέναν, ε. Τότε ποιος είναι αυτός μπροστά μου? Πολύ καλή δουλειά, αλλά γαλατά σε τσάκουσα. Ψόφζι! Ψόφζι! Ναι, εσείς είστε οι δεύτεροι. Γρήγορα ήρθατε. Θέλω όμως τα έγγραφα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν βλέπω διαφορά. Είστε τέλεια. Μούρια! Στο άντρα σας δεν είναι στο σπίτι. Είστε εσείς όμως? Είστε εσείς όμως? Φρύδια μάτια μύτη. Όλο ίδιο είναι. Ναι, δεν είστε στη λίστα. Fingers crossed να μην σκοτώνω γείτονα αυτή τη στιγμή. Αληθινό γείτονα.
Θα ήταν ευπρεπέστατο για τη δουλειά μου αυτό το πράγμα. Ω, καλώς τον. Πιέτσιμαν, πιέτσιμαν. Δεν είναι σπίτι ο αδερφός σας, ε. Και ούτε θα έρθει ποτέ. Ω, εντάξει, νομίζω είναι αληθινός. Ναι, έτσι μου φαίνεται. Έχει ημερομηνία, έχει το σήμα. Έτοιμος. Ελπίζω. Καλά, σήμερα όλοι στη λίστα είστε. Α, say no more. Ελπίζω να μην είσαι αληθινός στην έλωση με ταυτότητά σου. Αλλά μόνο ένα σοσίες θα το έκανε αυτό. Γαλατά, να σας δω, θα είστε αληθινός τώρα. Γιατί κάνετε πολύ καλή δουλειά στο να του μοιάζετε. Μαύρους κύκλους, η μύτη μου φαίνεται διαφορετική. Δεν χρειάζεται να πάρω καν τηλέφωνο, τη βλέπεις διαφορά. Ε, γαλατά, όσο καυτός και να είστε. Γιατί εντάξει εδώ. Δεν περνάς κύρα Μαρία, δεν περνάς. Έχω βαρεθεί να σκοτώνω σήμερα ρε μαγκά. Α, καλή σας μέρα. Δεν είναι σπίτι, ε. Μα μόλις είσαι... Είσαι σωσίας γιατί δεν έχεις φακίδες. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις άλλο. Έχω γίνει expert. Τι είπε αυτός μόλις? Να το κάνεις, αλλά τι? Α, ποιος είναι αυτός που μιλάει? Αυτός που μιλάει στο τηλέφωνο. Είστε εσείς? Αλλά, τι σας κάνει να είστε ψεύτικος σωσίας? Ημερομηνία, λόγο, ταυτότητα. Μόνο αν έπαιρνα τηλέφωνο, δηλαδή θα μπορούσα να καταλάβω ότι είσαι ψεύτικος. Σταμάτα να δουλεύεις, δεν μπορώ άλλο. Μα τη δουλειά μας κάνουμε όλοι, κύριε. Νομίζω μπορώ να διακρίνω τη διαφορά από τώρα, κυρία Γλωίστη Κλίνκι. Ναι. Και διαφορά αυτή είναι μεγάλη. Μεγάλη, γιατρανή. Πού πήγαν τα καρπουζοχείλη σας? Στο άπειρο και ακόμα παραπέρα. Στο δι... Δεν έχω ιδέα τι άλλη αντάκα να πω σε εσένα! Τόσες σωσίες που φάγαμε σήμερα, ούτε εγώ θα ήξερα τι να πω. Νομίζω φίλτα τη Ελένη. Σας άφησα και τις δύο να περάσετε πριν μέσα. Οπότε κάτι δεν πάει καλά. Η ελιά είναι σωστά, τα πάντα πάνω σας είναι σωστά. Κάποιο λάθος θα υπάρχει. Oh! Θέλει να μπει μέσα και ο λόγος είναι. Είμαι η γειτόνισσα σου, οπότε θα με αφήσεις μέσα χωρίς να ρωτήσεις τίποτα. Ε, ναι. Δεν είναι κάτι λάθος, ε. Δεν βλέπω κάτι λάθος. Ναι, καθόλου είπε αυτό. Αντίο. Μάντεψε. Σοφσί. Μου φαίνεται περίεργο το μάτι σας. Μαργαρέτε. Α. Γενικά είναι λίγο αλήθωρη και έχει πρόβλημα το μάτι. Εντάξει, με συγχωρείτε. Ναι. Ω, ναι, περάστε! Συγγνώμη που σας θεώρησα ύποπτη επειδή, ναι, μάτι. Έχω δει πολλά πράγματα σήμερα, γι' αυτό. Κρατάω τις προφυλάξεις μου. Άγκου Τζιμπριάνι. Τι είναι αυτή η βρωμιά εδώ? Μίξα είναι, κακάδι, κάτι. Που είσαι σωσίας! Πολύ αιματός εσύ σήμερα, γουστάρω μαγκάμ! Εσύ πριν λίγο δεν βαριώσου να δουλέψεις. Συνέχα έτσι! Τα συντρελαμένους. Πόσες! Θουνίστε ίδιες! Έχω δει 500 ελενόρες ελενές σήμερα. Τι σε κάνει σωσία εσένα? Δεν έχω ιδέα πως τα γράμματα είναι λάθος. Θα το σιγουρέψουμε. Καλά, βασικά τι έγινε να σιγουρέψεις? Αν το έκανες το λάθος, το έκανες πριν, Αντώνη. Ξέρω ότι και οι δύο είναι μέσα. Δείτε πως καρφώθηκε. Μόλις σε ρώτησα γιατί δεν είσαι στη λίστα, είπες ότι δεν πρόλαβα λόγω έκτακτων ανάγκαιων. Αλλά, στη λίστα είσαι. Ή μήπως να πω, η αληθινή Σελέν είναι. Μπλόφαρα και κέρδισα. Σίγουρα ήταν αυτό το σχέδιό μου. Συμφωνώ. Ζήσαμε! Πιάσαμε 9. Σκοτώσαμε έναν γείτον. Αλλά δεν άφησα ούτε ένα να μπει μέσα. Αλλά σκοτώσαμε γείτονα. Για πρώτη φορά στην ιστορία ένας θηρωρός ζει. Εντάξει τώρα, τι να πω. Είστε στο διαμέρισμα και οι δύο. Τότε να μην ρωτήσω ποιος είναι αυτός. 1-0, ορίστε. Ρούφεν, εντάξει. Γιατί γελάω. Κάτι θυμήθηκα. Κάτι θυμήθηκα. Θυμήθηκα πως δεν έχετε τέτοια φρύδια. Τι εννοείται τα φρύδια μου? Δεν έχω κατά φρύδια μου. Αυτό θα έλεγε ένα σωσίας. Καλημέρα. Καληνύχτα. Πες για ύπνο. Έχεις κουραστεί. Το μεταξύ τώρα το παρατήρησα. Κάθε φορά είναι η ίδια μέρα. 9 Φεβρουαρίου του 1955. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Είμαστε σε μια λούπα. Ναι, μου ήρθες χωρίς να μου δώσεις ούτε ταυτότητα ούτε τα χαρτιά. Μου τα ξέχασες, τι απλά είδες και με χαιράτησες! Αψού! Σου εννοούσα, δεν τρόμαξα.
Εσείς ποιος υποτίθεται ότι είστε? Δηλαδή μου λες ότι αυτό που διακρίνω τώρα με αυτό που βλέπω πρέπει να το δώσουμε το ίδιο πράγμα? Τα χαρτιά σας παρακαλώ. Ούτε στη λίστα σας βλέπω. Βασικά είστε στη λίστα, αλλά δεν είστε έτσι πως πρέπει. Κάτι λούσατε. Έκανε ερώτηση, το καταλάβατε. Δεν μπορεί να μιλήσει. Όλα είναι λάθος, αυτό σας λέω, όλα είναι λάθος. Κύριε Σωσία, με τα δόντια τα αιχμηρά σας. Αυτή τη στιγμή για να το σώσεις θα πρέπει να μου δώσεις το χαρτί. Θα το σώσεις, να είσαι σίγουρος. Είσαι ένας Σωσίας που δεν ξέρει να μιλάει. Πώς θα ζήσεις αυτόν τον κόσμο? Δεν θα ζήσεις επειδή θα καλέσω τον DDD. Ψάφσε. Καλή προσπάθεια. Κύριε αυτό. Και εκείνον, πριν λίγο πήρα τηλέφωνο και ο κύριος αυτός, ο αληθινός, απάντησε. Απάντησε και μου είπε ότι είναι στο σπίτι και περιμένει τη γυναίκα του. Δυστυχώς ή ευτυχώς, εσείς δεν είστε ο αληθινός. Οπότε στα τσακίδια. Δεν κουράστηκες, δεν τέλειωνε, σκάσε ρε κλειστό βίντεο. Ποιο βίντεο, δουλεύω, δεν καταλαβαίνω τι νοείς, δεν κάνω live στο TikTok. Ή μήπως κάνω. Και κάναμε σωστές επιλογές για άλλη μια φορά και δεν πεθάναμε. Ουφ, πιάσαμε 6, σκοτώσαμε 0 γείτονες και δεν μπήκε ούτε ένας μέσα. Και πήραμε και S. Ω, εντάξει. Σαν να τερματίσαμε το παιχνίδι δηλαδή. Και μας λείπουν κάποια achievements. Να πιάσουμε 100 σωσίες. Να επιζήσουμε 40 φορές. Να πάρουμε F. Να τα ξεκλειδώσουμε όλα τα achievement. Να συναντήσουμε κάποιες σπάνιες σωσίες. Να απαντήσουμε στο γέρο για το σύμπαν. Να παίξουμε 100 φορές. Να επιζήσουμε χωρίς να ανοίξουμε κάποιο φάκελο. Ενδιαφέρον. Και να ολοκληρώσουμε ένα quiz. Τέλος πάντων, γενικά έχουν μείνει μικροχαζοπραγματάκια. Αλλά εγώ προσωπικά, παιδιά, ξέρω σας αρέσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν θα το ξανακουμπήσω μέχρι ο δημιουργός να βγάλει τα 4 ή 1 από αυτά τα καινούρια modes. Το παιχνίδι έχει γίνει πάρα πολύ επαναλαμβανόμενο. Και δυστυχώς ευτυχώς πρέπει να περιμένουμε κάποιο καινούριο update. Και με αυτά, χάρηκα που σας άρεσε. Κάντε subscribe για περισσότερα βίντεο. Ένα τεράστιο like αν ανυπομονείτε για το update. Με τις Mr. Anton, πρώτο link στην περιγραφή. Εδώ πέρα θα έχει περισσότερα βίντεο για να δεις. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τσα.